Και τώρα που λέμε για σχέσεις, Σπύρο, χώρισες? Όχι ακόμα. Γελάει. Όχι ακόμα. Δεν έχει πει τη λέξη ακόμα. Όχι ακόμα, θα δούμε. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Παρακαλώ, μ' ακούει κανένα εκεί πέρα στο κοντρόλ ή κάπου κάτω, δεν ξέρω με ποιο μιλάω. Πού πήρατε επιθετικό το τηλεφώνημα? Καλησπέρα, Νίκο. Επίθεση. Καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς, συγχαρητήρια την εκπομπή σου. Έχω λίγο άγχος, έχω λίγο τρακ που μιλάω μαζί σου. Σε παρακολουθώ χρόνια. Είμαι μόλις 30 χρονών. Σε έβλεπα από ότι ήμουν σχολείο και έχω ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι είσαι ικανός να μου το λύσεις. Ναι. Για πες. Γελάω γιατί είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Ενοχλώ? Λοιπόν, άκου να δεις πως έχουν τα πράγματα. Ναι. Νιώθω ότι με κοροϊδεύεις τώρα, αλλά τέλος πάντων. Όχι, όχι. Θα δεις το τέλος ότι δεν σε κοροϊδεύω. Λοιπόν, άκου τι πρόβλημα έχω με την κοπέλα μου. Πες την κοπέλα. Αποφάσισα ναι. να συγκατοικήσω μαζί της. Α, ωραίο, μπράβο. Χειροκρότημα συγκατοίκηση. Μπράβο σου! Περνάμε ωραία, περνάμε καλά. Λέμε δεν μπαίνουμε μαζί στο σπίτι. Μπράβο. Ήρθε η ώρα της ανακαίνησης. Τι μου λες! Ανακαίνηση! Λεφτά είναι, Νίκο, σου λέω. Πολλά λεφτά. Ξέρεις πώς κάνει μια ανακαίνιση. Έχεις μετακομίσει 50 φορές εσύ. Εγώ με παρακολουθείς. Με παρακολουθείς. Νίκο μου, σε ακολουθώ στο Instagram. Βλέπω τι κάνεις. Σε ευχαριστώ. Κάνεις like, κάνεις like. Κάνω like και βλέπω κιόλας ότι κάθε φορά που πας σε καινούριο σπίτι αλλάζεις και διάφορα πράγματα για μέσα. Οπότε έχεις δείξει πολλά λεφτά στην ανακαίνιση κι εσύ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θα καταλήξεις. Τώρα. Ναι. Άκου τι γίνεται. Μου λέει, θέλω να κάνω το σαλόνι ροζ και να βάλουμε κάτι πλαστικά φυτά. Αν είναι δυνατό. Ωραίο είναι δεν το ροζ με πλαστικά φυτά. Δεν μπορώ να μείνω εγώ σε ένα σπίτι το οποίο... Δηλαδή, να συγκατοικήσω, ναι, αλλά να μείνω σε ένα σπίτι το οποίο μπαίνω μέσα και μου χαλάει διάθεση. Σου χαλάει τη διάθεση το ροζ με τα πλαστικά φυτά? Ναι, δεν το. Μα με τα πλαστικά φυτά, ξέρεις πόσο κάνουν τα πλαστικά φυτά? Με αυτά τα λεφτά θα έβαζα. Στο ταβάνι θα έβαζα καθρέφτες. Είσαι τσιγκούνης. Δεν είμαι, αλλά σου λέω με τα λεφτά αυτά θα έβαζα καθρέφτες στο ταβάνι. Ναι, αλλά για τσίπουρο έχεις λεφτά. Δυστυχώς, με παίξατε σήμερα 50.000 φορές. Μα ρε, ξέρω τη φωνή σου, βρε. Άσε μας που θα μου πεις. Έλα, έλα. Παιδάκι μου, δεν ο κύριος Βασάλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Βέβαια, ο κύριος... βέβαια. Α, ωραία φωτογραφία βάλατε. Ωραίος. Δεν έχω βάλει τηλεόραση, φοβάμαι να βάλω. Έχει και καλύτερη. Να σου πω, Κώστα. Πες μου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Χαμογέλα και πάλι, Νικόλα μου. Έκανα αυτό που μου είπες. Πες μου κάτι, εσύ. Εσύ πότε ξεκινάς, Ελένη? Αυτά καλύτερα να μην λέγονται. Α, να γίνονται. Είμαι... σταμάτα, είμαι στη Σύση. Μη βάλεις φυτιλιές και το Σάββατο και την Κυριακή έχω πρόβλημα. Άκουπε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρχικά, είδα κάτι στο TikTok που κάνεις έτσι και μένει το μάτι πιο ανοιχτό. Έμεινε? Όχι. Εντάξει, άρα πέφτουν όλα. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, εγώ θέλω, ξέρεις, αρχικά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πόσο σε αγαπάει όλη αυτή η εκπομπή. Το ξέρεις? Πολύ! Το ξέρω. Δεν έχω κανένα παράπονο από σένα. Σ' αγαπάει όλη η εκπομπή, νυχθημερών παρακαλώ να χωρίσεις. Αλλά σ' αγαπάει με αυτό το βαθμό εννοώ. Δεν πειράζει. Ναι, όχι, μην το κάνεις άμα δεν θες. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς βλέποντας κάποια αποσπάσματα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται κάποιες εντυπώσεις, έλεγε κάποιος. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν αυτή την απόλυτη έτσι, επαφή που είχες με την Ελένη. Α? Ήτανε ωραία η επαφή που είχαμε με την Ελένη, δεν έχω παράπονο. Αλλά μέχρι εκεί, Νίκο, μέχρι εκεί. Μην το πάμε παρακάτω. Γιατί σε ενοχλούν τα ροζ με τα πλαστικά φυτά. Γελάει πολύ, γελάει ύπουλα. Κωνσταντινάκο μου, πώς τα περνάτε? Τα περνάμε πάρα πολύ. Στην παλιά εκπομπή. Στο Nest. Περνάμε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο να μας δεις. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα, πολλές συνεντεύξεις. Πόσες? Να είσαι καθυλωμένος 10 παρά 10 το Σάββατο και την Κυριακή. 10 παρά 10. Να σου στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας. Α, να καθίσω να δω. Να σου πω, τι ώρα τελειώνεται? Μία περίπου. Μία παρά 20 στείλε μου χαιρετίσματα. Θα καθυλωθώ. Αλλά να καθυλωθώ 10 παρά 10, ενώ δεν παίρνω και μέρος στην εκπομπή.
Στέλνουμε εκεί πέρα, έχουμε το Στέλιο, στέλνουμε, έχουμε άνθρωπο το μέσα. Σάββατο, το Σάββατο το πρωί τι κάνεις, ας πούμε, καλύτερο, χωρίς πλάκα τώρα. Καλύτερο. Ναι. Πολλά που δεν λέγονται και κοιμάμαι που λέγεται. 10 παρά 10 το πρωί. Δεν λέγονται, μόνος θα κάνεις μια παρέα. Αυτά, Κωνσταντίνε μου, θα στα πω στην πρώτη συνέντευξη που μου κάνεις, όντας μέλος στην εκπομπή Ελένη. Αυτά θα τα πω όλα, Κωνσταντίνε. Εντάξει, καλύτερα να μην πούμε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Ήδη έχουν κλείσει πολλά σπίτια, είμαστε εντάξει. Να δώσω τα φιλιά μου σε όλους, τα φιλιά μου, να περνάτε καλά. Χαμογέλα και πάλι στο Μέγκα το καλό. Όποτε σε βγάλει το αυτοκίνητο το ξεσκέπαστο, τα κορίτσια περιμένουν στο πάρκινγκ να σε υποδεχτούν, να έρθει στην εκπομπή που είστε τώρα. Εμείς μείναμε εκεί που μας ξέρατε. Εσείς δεν κάθεστε ήσυχοι. Εμείς είμαστε εκεί που έχεις έρθει. Θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή από εκεί να κάνω μια guest εμφάνιση, να σου δώσω τα χαιρετήματά μου από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συνομιλήσαμε έστω και από. Εγώ ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει. Πες την Ελένη, θα έρθεις καλεσμένος πριν κλείσεις. Μη σου πει όχι. Ενώ ρε παιδί μου να τα προλάβουμε. Και τα φιλιά μου στην Ευρυδίκη.